θα τους κρατήσουμε, δράσεις που να μιλάνε για επιχειρηματικότητα, δράσεις για να λένε προστασία για το περιβάλλον, για ψηφιακή τεχνολογία. Έχετε τέτοια πλούσια ιστορία εσείς, που η ιστορία που έχει τη Δυτική Ελλάδα ουσιαστικά είναι τα πρώτα σκεπτήματα και πολλά σημαντικά της Επανάστασης. Άρα λοιπόν περιμένουμε από σας και δεν κάνουμε εμείς τον προγραμματισμό, να μας πείτε εσείς τι θέλουμε. Αυτός ήταν και ο σκοπός. Ξέρετε, έχετε μια πολύ καλή συνεργασία με την ομάδα στην Επιτροπή 2021 των ανθρώπων που χειρίζω καφέ και που προετοίμασαν για την επίσκεψη. Αλλά θέλουμε από εσάς, γιατί είσαστε ένας Δήμος κοντά σε πολλές ιστορικές, σε πολλά τοπόσημα που σημαίνουν παντού, να βοηθήσετε τους ώστε αυτά και να γίνουν γνωστά, αλλά και να ξεκινήσει και κάτι το οποίο θα κρατήσει και την επόμενη μέρα. Εμείς επειδή οι άνθρωποι δημιουργούνται την επανάσταση και δημιουργούν την ζωή, και επειδή πιστεύουμε στον άνθρωπο και στους εργαζόμενους που χτίζουν τον τόπο μας και είναι και οι πρωταγωνιστές της ζωής, σε αυτό το κομμάτι θα είναι δεδομένο ότι θα αναδειχθεί όλη αυτή η διαδρομή και για να βγουν και τα ανάλογα συμπεράσματα από το παρελθόν για να διορθούμε και το μέλλον. Η Πάτρα ήταν μια πολύ βιομηχανική με ανάπτυξη. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανεργίας. Τι έφτιαξε, γιατί υποχώρησε, γιατί υποχώρησε.